Καλησπέρα, φίλε και φίλοι τη Αναπαστρα που είμαι ο Χρήστο είναι Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 και στο σημερινό μα θέμα θα ασχοληθούμε πάλι με το <coughs> θέμα του ευρύτερου πολέμου. Τώρα αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας και τι διάφορε επεκτάσει του και με μια είδηση που ήρθε πριν από λίγε ώρε, η οποία επιβεβαιώνει την αναβάθμιση το... τη κύπρου όσο αφορά το στρατιωτικό κομμάτι και επιβεβαιώνει λίγο αυτά που έχω πει τι προηγούμενε φορέ, αυτά που μου είχαν πει από το. Από τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική ότι προφανώ μυρίστηκαν αίμα, παύλα, χρήμα οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής καταλάβαν τώρα στην παρούσα φάση δεν είναι καλό να χάσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ και δεν είναι άλλο από την ένταξη τη Κύπρου στο πρόγραμμα State Friends. Ε, 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 Πολιτείε Φίλοι Πολιτείες Το οποίο ουσιαστικά είναι μια συνεργασία Μεταξύ της Εθνικής φρουρά της Κύπρου Ο στρατός της Κύπρου λέγεται Εθνική Φρουρά Και της της Των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής Που σημαίνει ότι Θα ανταλλάξουν εκπαιδεύσει. Όπλα το ένα το άλλο Πάμε εκεί προς 24-25 κάποιο μπραφ Να γίνει να μην γίνει Και οτιδήποτε άλλο Προτού ξεκινήσει όλο αυτό το θέμα και παρόλο που στο χώρο της ελληνικής αναζήτησης κάποιοι που είναι και κάποιοι που δεν είναι, είναι και αεκτζίδες, εγώ να σας πω λίγο την ε, οπαδική κατάταξη της οικογένεια. Ο πατέρας μου είναι πανθηναϊκός, η μάνα μου είναι αεκ και εγώ είμαι ολυμπιακός. Τώρα καταφέραμε το ΠΟΚ, πώς λεγόταν αυτό, μέσα σε ένα σπίτι. Ε, τώρα, αν ρωτήσετε για ποιο λόγο είναι ο καθένας, δεν δεν είναι τη παρούσα. Απλώ αυτά σε μια δικαιολογία που έχει δώσει η μάνα μου είναι ότι τη αρέσει πάρα πολύ το κίτρινο και γι' αυτό είναι κιάικ. Δεν είναι από την Κωνσταντινούπολη, δεν είναι από τι πατρίδε, είναι από την Ήπειρο, ωραία, κανονικά. Λοιπόν, έγινε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Με πολλέ ατέλειε, αλλά πολύ ωραίο γήπεδο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα τόσο γρήγορα. Το σκυρόδρομα που έπεσε ήταν καλό, όλα τα άλλα είναι επιφανειακά. Θα διορθωθούν έχει πέσει αρκετό χρήμα και από τους αεξίδες και από τον κύριο Μελισανίδη. Μπράβο το ωραία κανονικά. Ολοκληρώθηκε και το γήπεδο του Ολυμπιακού, από το Σοκράτη Κόκαλε μετά πουλήθηκε, έκανε ένα κλπ. Ολοκληρώθηκε και το γήπεδο του ΣΑΚ, Είναι τώρα για τα ψηφαλάκια αμέσω. Βγαίνει ο Άδωνο Γεωργιάδε και λέει: Ξεκινάει ο διαγωνισμό για το γήπεδο του Παναθρενιακού. <κοί> με τι δακρύβευτε ιστορίε, με τον Κομοράνο και τέτοια πράγματα. Α σταθούμε όμω σε κάτι άλλο. Κάθε μία ομάδα έχει ένα έμβλημα, έχει έναν. Πώ να το πούμε, έναν. Μια μασκότ, κάτι τέτοιο τα λοιπά. Ε. Η ΑΕΚ έχει το δικέφαλο ετό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στεμένος με, ένα, με μια βασιλική κορώνα, δύο κεφάλια και κανονικά το έμβλημα του, του Βυζαντίου έχει το ένα ας πούμε, πόδι του ενός αετού, του αετού κρατάει το σπαθί και ταλώ άλλο κρατάει αυτή την σφαιρομπάλα την οποία την είδατε όλοι πάνω και στη, στο, στο, φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτό είναι αυτό που λέμε το ο ηγεμόν του κόσμου, ότι κρατάει όλο τον κόσμο. Δεν ήταν κάτι μυστικό, δεν ήταν Q άνω πάνω τέτοια πράγματα. Είδα κάτι περίεργα, περίεργε ανακοινώσει. Είπαμε να μην τα ξαναλέμε. Βρήκαμε ευκαιρία τώρα με τον κορονοϊό. Κλειστήκαμε μέσα, τα μυαλά λίγο πιτσικάρανε. Πετάμε κάποια πράγματα. Ωραία, κανονικά. Δεν είναι μασονικό σύμβολο Ο, η γη με το σταυρό. Και επίση, επειδή κάποιοι λένε ότι οι βασιλιάδε έχουν το, την. Ε, λεγόμενη μυστικιστική γνώση και ξέρω τα πάντα όλα τα λοιπά ε, και επειδή κάποιοι ευτυχώς όχι εδώ πέρα μέσα μπαίνουν στη διαδικασία να επαναφέρουν πάλι το θέμα της επίπεδης ε, γης θα πούμε ότι αυτό είναι το σπαθί και για αυτούς που είναι φίλοι της επίπεδης γης η βασίλισσα Αλισάβα θα έπρεπε να έχει μια πίτσα στην άκρη με ένα σταυρό πάνω τα λοιπά και να ήταν ξέρεις, βασιλεύς του κόσμου είναι ξέρω, εγώ, η ράβδος και είναι και η πίτσα η επίπεδη γη, έτσι, αυτά τα πράγματα. Ε, δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά λύνω με στα γέλια. Δηλαδή, <coughs> φανταστείτε τώρα το ηλιακό σύστημα είναι οι πλανήτες ξαφνικά και ο τρίτος πλανήτης είναι flat, πίτσα, πίτσα, πίτσα ρώμα. 8 κομμάτια υψηλοκομμένη και στη Νέα <coughs> λοιπόν, το γήπεδο καθυστέρησε πάρα πολύ. Λίγο το ιστορικό, φανταστείτε την, υπόγεια, την υπογειοποίηση του δρόμου την έχει κάνει η ντρακά του Σοκράτου Κόκαλη. Δηλαδή, δεν βρέθηκε κάποιο αεξίδικων, α το πούμε έτσι, συναισθημάτων και φτιάξανε την υπογειοποίηση μετά από διεθνή διαγωνισμό με την ντρακά του Σοκράτου Κόκαλη. Αυτά για να μην πιστεύετε όλοι ότι όλοι money makes the world go around. Επειδή κάποιοι ασχοληθήκανε για το proficiency μου, έχω GBDD, GBD, GBD. Είναι ειδικό πτυχίο αυτό. Ρε, στη Ήταν δυνατό να δουλεύω εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην μιλάω αγγλικά. Πόσο ξεφλούδε μπορεί να είσαι ορισμένοι. Ε, το έχετε φτάσει στο κόκαλο και δεν έχει κόκαλο το παίο από το ξεφλούδισμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ε, δώσανε από ό,τι έμαθα κιόλα σε έναν Ούγγρο γλύπτη. Το... Τη διαδικασία να φτιάξει αυτό το άγαλμα του ΑΕΤΟΥ που υπάρχει μπροστά ακριβώς από το στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας το οποίο θέλω να μου εξηγήσει ο κύριος Μελισανίδης. Για Αγιά Σοφιά το ξεκινήσαμε. Ο ΠΑΠ Αρένα. Πώς θα το λέγω, ο ΠΑΠ Αρένα Αγιά Σοφιά. Γιατί το Αγιά Σοφιά δεν το είδα πουθενά. Είδα και την Κασταμονή, στην... νομίζω είναι η Θήρα 42, όλα τα λοιπά. Δεν ψέγομαι εναντίον του κύριου Μελισανίδη. Παιδιά, ξεκολλάτε λίγο, θα σα πω λίγο. Είναι, είναι υπέρ τη ΑΕΚ, δεν είναι κατά τη ΑΕΚ. Και μάλλον είναι υπέρ τη Ελλάδα. Και δεν είναι κατά τη Ελλάδα αυτό που θα πω σήμερα. Ο Ούγκρο αυτό έφτιαξε ένα ναετό. Νομίζω 7,5 μέτρα ψηλό και είναι... το άνοιγμα των φτερών είναι 12 μέτρα. Αν και το έμβλημα του, του, της είναι κλειστά τα φτερά. Σα υπενθυμίζω σε αντίστοιχη περίπτωση ότι η κουκουβάγια των Αθηνών σε όλα τα νομίσματα είναι κλειστά τα φτερά. Στο δεκάδραχμο των Αθηνών, το οποίο είναι το επαιτειακό για τη μάχη του Μαραθώνα, η κουκουβάγια ανοίγει τα φτερά τη. Είναι από τα πιο σπάνια νομίσματα που υπάρχουν στον κόσμο. κοστολογείται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ το καθένα. Έχει το νομισματικό μα μουσείο τέτοιο. Λοιπόν βγαίνει μια ένωση, ένωση λέει καλλιτεχνών, Ελλήνων καλλιτεχνών, σωματείο Ελλήνων καλλιτεχνών, το οποίο λέει εκπροσωπεί 6.500 άτομα. Μπράβο σας. Και στέλνει μια επιστολή, στην οποία εγώ κρατάω το εξής, ότι το συγκεκριμένο γλυπτό λέει θα τονώσει την, πώς θα το πω, τα αντί εθνικά συστήματα των γειτονικών λαών ότι είναι κατάπτυστο αυτό το κλειπτό, ότι πρέπει να κατέβει γιατί είναι εθνικιστικό, ότι δημιουργούνται αλυτρωτικές ε, πώς θα το πω, ιδέες και ψάχνω να βρω αν αυτός που το έχει γράψει, αυτός που βάζει την υπογραφή κάτω για το σωματείο έχει πολλούς εκπροσώπους, είναι γεννήτσαρος. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το, το ιστορικό όπου ο Ωνάσης, ο Αριστοτέλης Ωνάσης έφτιαξε την Ολυμπιακή Αεροπορία και το πρώτο σήμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας ήταν πέντε κύκλοι όπως ακριβώς ήταν και το Ολυμπιακό ε, σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων και του Ολυμπιακού Κινήματος. Κάποια στιγμή όταν σχεδόν τον πιέσανε και του πάνε ότι πρέπει να αλλάξει το σήμα ο Αριστοτέλης Ωνάσης κλείστηκε στο γραφείο του και μετά από πέντε λεπτά κάλεσε τον πατέρα Παπαδημητρίου τον... του Παπαδημητρίου που είναι τώρα στο Ίδρυμα Νάση ο πατέρας που ήταν ο... ο τους πιο κοντινούς συμβούλους του Αριστοτέλη Ωνάση λέει είναι πολύ απλό κάπου κάνει μια έτσι άλλο ένα κύκλο κάτω βάλτο και χρώμα γκρίτη το έχει βάλει ορίστε και δεν μπορούν να πούν τίποτα και εμά είναι αυτό το, το μας. Τι σημαίνει αυτό, Τίποτα. Τίποτα. Ότι εγώ είμαι ο έκτο κύκλο. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και δεν, δεν, κατέβηκε ποτέ και η Ολυμπιακή Αεροπορία. Δυστυχώ με τι βλακίε που έκανε με την Αιτζίαν αυτά, με το Βιενόπουλο και που κλείσαν την Ολυμπιακή και αυτά. Βέβαια ήταν. Έπεφτε τρελέ, αλλά χάσαμε και αυτό το έμβλημα. Που ήταν το πιο κοντινό στου Ολυμπιακού Αγώνε και ήταν κατοχυρωμένο. Τώρα <coughs> ζητάνε κάποιοι να κατέβει, λέει ο Αετό τη ΣΑΕΚ. Ποιο είναι αυτό, Ένωση Καλλιτεχνών. Η Ένωση Καλλιτεχνών, όταν τα εκτροματικά κόκκινα γλυπτά που παραπέμπουν σε εκπεσόν άγγελο, άρα σε διάβολο, άρα σε σατανολατρία, τοποθετήθηκαν στο παλαιό φάλυρο, χωρί να ρωτήσει ο δήμαρχο του παλαιού φαλύρου. Για ποιο λόγο μπήκαν αυτοί, αυτοί οι εκπεσόντες άγγελοι. Όταν τους βλέπουμε... Τώρα θα με βάλετε να πω μεταφυσικά πράγματα και δεν θέλω. Νομίζω ότι ο δήμαρχος του Παλίου Φαλήρου που ενέκρινε αυτό το πράγμα νόσησε από καρκίνο. Διορθώστε με να κάνω λάθος. Όταν μετά τους βλέπουμε στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου τους εκπεσόντες αγγέλους τα κόκκινα αυτά, τα φλίξ, flags πως λεγόταν τα λοιπά ε... Νομίζω ο Σπύρος Παπαδόπουλος νοσεί από καρκίνο. Και όταν τους βλέπουμε τοποθετημένους σε κεντρικές πλατείες της Θεσσαλονίκη. κύριε αγνωστική Δήμαρχε Θεσσαλονίκη, να κάνετε ένα τσεκάπ. Δεν το βλέπετε λίγο ότι είναι η, σα η σατανολατρία καρφωμένη. Δεν είδα πουθενά. Δεν είδα πουθενά αυτούς τους κύριους να πούνε ότι αυτό που, το τερατόμορφο παραπέμπει σε σατανολατρία η οποία είναι ενάντια στο κατά γενική ομολογία επικρατέστερο θρήσκευμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και θα ήταν καλό να κατέβει γιατί θίγει θρησκευτικέ συνειδήσει. Την ΑΕΚ βρήκατε να ασχοληθείτε. Την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ. Εγώ θα το πω πολύ απλά. Δεδομένων των δυνατοτήτων των οπαδών, από ό,τι γνωρίζω, η τρίτη σε στην Ελλάδα είναι η ΑΕΚ. Τώρα οι περισσότεροι μάλλον είναι Ολυμπιακοί, μετά είναι Παναθηναϊκοί και μετά είναι ΑΕΚ. Μην μπούμε, μην μπούμε σε τέτοια διαλκυστίδα, δεν τη θέλω καθόλου. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη πιστεύω ότι κοντράρονται, ίσω ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει περισσότερου, κοντράρονται με την ΑΕΚ. Αλλά πιο πολύ είναι η... η, ΑΕΚ σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, Γιατί είναι και Αθήνα είναι και όλη την Ελλάδα. Έμβλημα παραπλήσιο τη ΑΕΚ έχει και ο Πάουκ. Αν φτιαχτεί μία τέτοια σύνθεση, θα τα κάνετε αυτά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που κατά γενική ομολογία είναι και πιο σκληροί από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί δεν πήγατε να κάνετε καταγγελία στην έποπα, όμως, χάρη και να πείτε ότι η ΑΕΚ, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ χρησιμοποιούν το έμβλημα του δικιά αιτίου του Βυζαντίου, το οποίο αυτό φέρνει αλυτρωτικέ σκέψει, α πούμε, και μπορεί να θυγχτούν ε, οι, οι Τούρκοι. Γιατί οι Τούρκοι θα θυγχτούν, δεν θα θυχτεί η Ζιμπάμπουε έτσι. Φρονώ ότι ισχύει εδώ πέρα μέσα το ρητό. Δουλειά δεν είχε ο διάβολος, πηδούσε τα παιδιά του. Έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Αυτό είναι μια χαρά για του αεξίδε και του δίνω και συγχαρητήρια που φτιάξαν και γήπεδο γιατί οι υγιεί ομάδε πρώτα έχουν γήπεδο, μετά έχουν προπονητικό κέντρο και μάλιστα σα πω την άλλη αλήθεια: πρώτα έχουν προπονητικό κέντρο και μετά έχουν γήπεδο και μετά στείνονται οι ακαδημίε και έτσι ορθοποδούν οι ομάδε και έχουν μεγάλη πορεία. Αυτή τη στιγμή κοντραριζόμαστε με χώρε όπω είναι η Κύπρο που έχει ανεπτυχθεί πάρα πολύ και ξέρω νομίζω ότι είναι και η Τσεχία στο αν θα έχουμε μια ομάδα στην Ευρώπη παραπάνω ή δεν θα έχουμε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το πλέον μεγαλύτερο πλυντήριο, φανερό πλυντήριο, το δεύτερο φανερότερο πλυντήριο από όλα είναι η τηλεόραση, όπου ξεπλένονται δισεκατομμύρια στην τηλεόραση εδώ πέρα μέσα και περνάνε σταρλετίτσε, ναρκωτικά και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα όμω είναι το εξή, ότι το άθλημα, το περίφημο άρτο και θεάματα, θα αρχίσει να σταδιακά να αναπτύσσεται πάρα πολύ και ήδη μπαίνουμε στι λογικέ του Hunger Games παιχνίδια πείνα. Από τη μια πλευρά θα έχουμε αυτό που έγινε και σήμερα στην Ινδονησία, όπου τη στιγμή που γύρισα το βίντεο ήταν 130 οι νεκροί, με τεράστια επεισόδια μεταξύ αστυνομία και των φιλάθλων, με ρήψη δακρυγών κτλ. Ξεσπάσματα είναι αυτά. Το desperate people do desperate things, του φάρας που έχει εξαφανιστεί από παντού. Και το άλλο το κομμάτι είναι αυτό που σε αντίστοιχεία και κάποιοι μπορούν να πούνε ότι δεν συνδέεται, αλλά στην πραγματικότητα συνδέεται, θα μου επιτρέψετε να πω ότι συνδέεται, ότι αρχίζουν πλέον και καταρρύπτουν και το πατρί, θρησκεία και κυρίω το οικογένεια, το οικογένεια μέσα από κατάπτυστε εκπομπέ στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό που λέγεται GNTM και που κάποια κυρία με διόρθωσε και λέει δεν είναι girls, είναι γκρις. Κυρία μου, πραγματικά τώρα, θα το πω έτσι, πραγματικά τώρα. Εσείς νομίζετε μετά από τόσες πολλές εκπομπές, οι οποίε πρέπει να υπερβαίνουν άμα τι βάλουμε συνολικά πάνω από 1500 ώρε. Αν βάλω και αυτέ που έκανα παλιότερα, ας πούμε, στο, στο Alter κτλ., κοντά σε 2000 ώρε να είμαι τηλεόραση και ραδιόφωνο. Με τόσε χιλιάδε άρθρα, με τόση παρουσία, ότι ασχολούμαι αν είναι αυτή η μαλακία Girl Next Top Model ή Greece Next Top Model. Τόσο χαμηλά νομίζω ότι έχω εγώ το επίπεδο. Και ποιο είναι ο λόγο να με διορθώσετε. Μια παπαριά και καμαρωτή είναι κι αυτή. Δηλαδή θα με ελέγξει κάποιο ελεγχτή θα πει δεν το λέει πολύ καλά. Δεν είναι ε, girls, είναι γκρι. Παπάρια είναι. Παπάρια μέτρο. Και επειδή λέω και τη λέξη παπάρια, να σα πω ότι εμφανίστηκαν και διαγωνιζόμενες διαγωνιζόμενε με παπάρια. Τώρα σα θίγει αυτό το πράγμα. Όταν καταστρέφουν από τη μία πλευρά, από τη μία πλευρά την οικογένεια, μπαίνει η κοπελίτσα η προηγούμενη, είναι η ίδια δεν ξέρω πια μια ηθοποιό από την Αμερική, εντυπωσιακή, Καμπύλε, άνευ κυταρίτερα που είναι σπανιότατο, σπανιότατο αυτό το πράγμα, που δεν είναι και αυτό ο σκοπό. Υπάρχουν γυναίκε που έχουν και ατέλειε τα λοιπά και είναι πιο ωραίε και από τι άλλε που είναι ε, ατελεί, α το πούμε έτσι. Ε, Μάλλον τέλειε. Ε, <coughs> και μπαίνει η κοπέλα που, κατά γενική ομολογία, λε πω, πω ρε παιδί μου, ας, αυτή να μου πουλήσει, ξέρω εγώ χαρτομάτιλα να πάρω και 7 κουτιά. Είναι αυτό που λέμε ότι πουλάει ένα με πάγο στου εσχημού. Και τη λέει: Δεν είσαι τίποτα. Α! Α! Α, α! Και βγαίνει ο άλλο, ο άλλο που είναι άλλη, γιατί εδώ παίζει ρόλο και η ταυτότητα. Παίζει ρόλο και η ταυτότητα. Γιατί η ταυτότητα μπορεί να είναι Νικόλαος Ματαράγκο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το όνομα. Φίλε, συγγνώμη αν χρησιμοποιήσα το όνομά σου. Λοιπόν. Ε... Λόκ να να έχει πάει και στην 35η μοίρα καταδρομών και μετά να έχει γίνει, πώ το λένε, η Βρυσιίδα. Πώ λέγεται η άλλη, η Βρυσιίδα ένα κουλάκου. Ούτε και αυτό το όνομα πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν. Και να μπαίνει μέσα και να ακούω την πατσακλή Πάου! Γουάου! Άλλο πάλι. Τα παιδιά μα, τα παιδιά μα, τα μικρά όφωνα oh, Γιατί ο εκνευρισμό από το σπίτι περνάει στα παιδιά. Έξω, στο εξωτερικό, πα σε παιδική χαρά και τέτοιε κραυγέ δεν ακού. μη μου πείτε τώρα την κλασική τη μαλακία που άκουσα τώρα από μια φίλη τη μητέρα μου που λέει Είναι ζωντανά τα παιδιά. Μια χαρά ζωντανά είναι και όλα. Και για να επανέλθουμε. Με το ένα αποδομείται η έννοια της πατρίς θρησκεία οικογένεια. Έτσι. Πατρίς. Το ένα η οικογένεια. Γονέα Α, γονέα Β. Ο Μπάμπη, ο Σουγιά, ο Νίκο είναι τώρα η Νικολέτα να με η. η πώς λένε, Η τραν και η Ανδριάννα η τραν. Παπ, ένα εδώ. Το άλλο με την πατρίδα βγαίνουν οι καστικοί για ένα άγαλμα τα λοιπά, λέει να κατέβει. Και μετά ο σχεδιασμό όλων είναι να χτυπήσουν και τη θρησκεία. Ήδη χτυπάνε αυτόν τον επίσκοπο, ότι ήταν η Μητροπολίτη, τη Νέα Ιωνία και τη Φιλαδέλφια που έκανε το, τα, τα εγγένεια. Το <σομίως> καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ποιο θα έπρεπε να φέρουν, το ραβί. Ε, ή να φέρουν, ξέρω εγώ, κάνα δώδεκα να κάνει. Μαλακά. Ε, τέτοια πράγματα. Το σταματώ. Στην επόμενη φορά που θα δω τέτοια μαλακή από του καλλιτέχνε, θα αρχίσω να ξεφτυλίζω καλλιτέχνε. Γιατί πήγα στο Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη Ελιέζα και Γουλιανδρή, πώ λέγεται αυτό, και τέτοιε παπαριέ που είδα. Και πήγα για άλλο λόγο, πήγα για ένα μετάλλιο που βγάλανε τα λοιπά. Και με την ευκαιρία λέω, αφού ήρθα που είχα δωρεάν είσοδο, είδα και το κτίριο μέσα. Jason Pollack, 48 εκατομμύρια πίνακα. Έχει πάρει τα δύο τα κουτάκια τα βιβλία χρώμ, τα έχει πετάξει να είμαι πάνω στο, στο χαρτί και στάζουν αυτά. Στάζουν. Να μην το πούμε και σόκινγκ τώρα, στάζουν, τρέχουν τα λοιπά και λέω, Πολακ, 48 εκατομμύρια. Ο Πιτσαπίρδουλα, ο Νίκο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι. Η κακιά είδηση τη ημέρα είναι ότι έχουν αρχίσει και μεταφέρονται οι πύραυλοι Ισκαντέρ, δηλαδή Αλέξανδρο. Πάμε πάλι, τώρα θα ανοίξω μια παρένθεση. Ρε, πούστι μου, άλλο όνομα δεν έχετε. Δηλαδή, θα το πω πολύ απλά. Πέσω ότι είσαι ένας Ιταλός, που είσαι καθόλου Θεσσαλός, είναι, μπα Τι να πω. Πε ότι είσαι ένα, σαν τον νόνι το Λίμα. Κάμπο Βέρτε, νησιά του. το λένε. Του πράσινου ακροτηρίου. Και έρχεσαι στην Ελλάδα. Νόνι, να είσαι καλά, αγόρι μου. Λοιπόν. Ο νόνι είναι και θείο του Μπατίστα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Λοιπόν. Και κάθεσαι εδώ πέρα μέσα. Μαθαίνει και τα ελληνικά, όπω τα έχει μάθει ο νόνι, τα λοιπά. Και αρχίζει και ακού τα διάφορα πράγματα. Και λε μετά, διαβάζει εφημερίδε από την πατρίδα σου. Τα νέα του Κάμπο Βέρντε, ξέρω Και λε, η Σκάντερ, Η, σειρά Άρτεμις λέει θα πάει, λέει, το Νοέμβριο τώρα. Έρχεται εκπομπή για αυτό το πράγμα. Το Νοέμβριο θα πάει, λέει, στο, στη Σελήνη. Άμα πεταχτεί, θα το δούμε. Δεν αφήνουν ακόμα τα τελώνια. Έτσι, τα τελωνία μάλλον. Τα ελληνικά τελωνία. Η Ζώνη Βανάλεν. Ε, μετά λέει τηλέφωνο, τηλέφωνο. Τηλέφωνο δηλαδή. Δεν το είπανε χάχα μπουχού, αυτά τα λοιπά. Όλα ελληνικά. Και μετά γυρνάνε και λένε κάποιοι ανιστόρετοι και ποια είναι η Ελλάδα. Τι έχει προσφέρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα από το 1830 και μετά τι έχει προσφέρει. Ε, τι έχει προσφέρει α πούμε τα Και γυρνάς και του λες ένα απλό πράγμα. Ένα απλό πράγμα μόνο το πράγμα. Φιλαρακό. Πόσο είναι ο πληθυσμό τη γη. Και θα σου λέει, 7 δισεκατομμύρια. Αν δεν υπήρχε το τεστ ΠΑΠ, ξέρει πόσο θα ήταν ο πληθυσμό τη γη. Πόσο. 500 εκατομμύρια. Και γυρνάει και λέει, Ερε, πουστε δεν το πήραν χαμπάρι οι ροδόσταυροι που φτιάξανε τι πλάκε του χάου να τον έχουν κλαδέψει τον ΠΑΠ. Παπαδόπουλο. Που λέγανε και στην ταινία, πώ το λένε, Ο Φανούρη και το Σόιτου. Για το τέσσερα Παπα-Νικολάου προφανώ μιλάω, έτσι. Αλλά ή α πούμε, όταν στείλανε αυτού του περίφημου δίσκου με το Voyager για να ακούσουν τα λοιπά, βάλαν και μία άρια μέσα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που σα λένε, ξέρω, οι, του Μπετόβεν, ο Δήπρο στην Ευτυχία και τέτοια πράγματα, είναι και μία άρια μέσα, η οποία η άρια αυτή είναι, κατά διαβολική σύμπτωση, η άρια που χρησιμοποίησε ο Παπαδημητρίου στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, μόλι τελειώνει ότι η περίφημη κλεψίθρα που γυρνάει γύρω-γύρω όλη η ιστορία της Ελλάδας ε, και είναι νομίζω λέγεται στα Ιταλικά ο μπαμπίνο Κάρο, δηλαδή ο αγαπημένο μου παιδί ε, και είναι αν δεν κάνω λάθος, από την όρμα και είναι η φωνή της Μαρίας Κάλλας η οποία είναι η φωνή της ανθρωπότητας είναι η ντίβα είναι η wow, wow, χωρίς όρχες έτσι λοιπόν και καθώς θα και λέτε τώρα Πού χρησιμοποιούνται όλα αυτά τα πράγματα. Σε μια χώρα που θέλει να μα κλέψει την έγκλη, και λέγεται Ρωσία, που προσπαθεί να πάρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα ρίξει ο Θεό, ο Χριστό, ήρθε και ήθελε ε, να, να δώσει κληρονομιά μόνο σε συγκεκριμένη χώρα. Αν πάλι εδώ, κλειδώνω γιατί είναι θρησκευτικό το κομμάτι, εν πάση ε, αλλά που κάνει τζατζαλα μάτζαλα εναντίον τη Ελλάδα. Και θα το πω πολύ απλά. Γι' αυτό εγώ δεν κάνω για πολιτικός. Γιατί αυτά που λέει και η... έχοντας την ασυλία της ασθένειας, κυρία Ντόρα Μπαρκογιάννη, ότι η Ρωσία κάνει πόλεμο στην Ελλάδα, εν μέρει έχει δίκιο. Δεν συμπαθώ την Δημοκρατία, δεν συμπαθώ προφανώς την Ντόρα Μπαρκογιάννη. Συμπαθώ τον Ισίδωρο γιατί είναι και ένα Μυρνιός. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι το εξή. Αυτά, το επίπεδο δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, είναι αντιδιπλωματικό. Τώρα δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι με τη Ρωσία. Θα σα πω πολύ απλά ότι όποιο βοηθήσει τη Ρωσία σε βάθο χρόνου την πατάει. Εκτό αν περιμένετε επενδύσει από την Ινδονησία που σκοτώνονται στο γήπεδο, από την Κίνα. Τι έγινε, πώ πάει το πραξικόπημα στην Κίνα, όλα καλά. Θα το πω, δεν μπορώ, θα το πω, δεν μπορώ. Στη χθεσινή εκπομπή, στη χθεσινή εκπομπή, μπήκανε, καινούργοι 17 άτομα. Τουλάχιστον τη διάρκεια τη εκπομπή. Το πρωί μπήκαν κι άλλοι. Το αντίπαλο δέο, α το πούμε έτσι, το οποίο ασχολείται με τη, το πραξικόπημα τη Κίνα τη 24η Σεπτεμβρίου, mm. το ξέρετε αυτό έτσι. Έχει γραφτεί και στο Wikipedia ότι 24 Σεπτεμβρίου έγινε πραξικόπημα στην Κίνα. Πηγή Πιτσαπίρδουλα. Βόλο. Έτσι. Λοιπόν. Έβαλε 200 άτομα. Πρόσεξε το μηχανάκι. Πρόσεξε. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων, λοιπόν. Πάμε. Χαριτολογώντα έτσι. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Μεταφέρει στη Χερσόνα του πυράβλου Ισκαντέρ. Αλέξανδρο. Οι πυράβλοι αυτοί μπορούν να πάρουν πάνω. Όπω το έχει πει μια φορά, τον είχα ακούσει τον κύριο Δρούγο και είναι πολύ σωστό σε αυτό που είπε τελικά. Μπορούν να μεταφέρουν πάνω τα πάντα από TNT, I'm Dynamite, έτσι, τον ACDC, μέχρι βιολογικό, χημικό και πυρηνικό. Κυκλοφορεί <coughs> μία είδηση, την οποία προφανώς θα την ακούσετε από άλλα κανάλια, ο Πούτιν έδωσε εντολή! Με 7 τελίτσες. Ήρθε η ώρα του Πούτιν. Είπε στον να Είπε στάλο, κάτσε τώρα. Τελίτσε. Και η εντολή αυτή λέει ότι πρέπει να τεθούν οι περιοχές, οι κατεχόμενε σύμφωνα με τη Δύση, να το πούμε πολύ απλά, σύμφωνα με την ελληνική δημοκρατία. Η ελληνική δημοκρατία με επίσημη δηλώσή τη δεν αποδέχεται τα δημοψηφίσματα στις περιοχές της Ουκρανίας, ούτε την ένταξη με τη βία των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία. Αυτή είναι η απόφαση ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η... Και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι είναι ενάντια σε αυτή την απόφαση και οι Ρώσοι. το παιδί του μπαμπά. Μπαμπά δεν έκανε καλά που τα πήρες αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και το θέμα είναι το εξή ότι σε αυτές τις περιοχές έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία η οποία Πρημοδοτείται και από τον Καντήροφο. Ο Καντήροφο είναι ο αρχηγός των Τσετσένων, οι οποίοι τελικά είναι πολύ τη Γανίτα και μέλη καθόλου, γιατί έμαθα ότι πέσαν σε δύο-τρει περιοχέ στην Ουκρανία, ε, στι οποίε φαγωθήκαν και πολλά πυρομαχικά, και μάλιστα λέγεται ότι μία από αυτέ τι δύο περιοχέ, σύμφωνα με τα διάφορα. Ιδιοσιογραφικά πρακτορία, τα οποία όμω είναι αντιρωσικά, οφείλω να το ομολογήσω, ότι επί μία ώρα βαράγανε, λέει, σε κάποια περιοχή, θεωρώντα ότι έχουν σκοτώσει 70.000 Ουκρανού, 80.000 Ουκρανού, και όταν μπήκαν τελικά σε αυτό το εγκατελειμμένο χωριό, δεν βρήκαν κανέναν. Και μάλιστα βρήκαν ξύλινα ομοιώματα, αρμάτων μάχη και ξύλινα ομοιώματα στρατιωτών, τα οποία τα βαράγανε αυτοί. Θα μου πει, δύο πτρε δεν είχαν, ήταν έτσι καλυμμένα που δεν φαινόντουσαν τελικά. Εν ο αρχηγό των Τσετσένων, ο Καντήροφ, γυρνάει και λέει ότι καλό θα είναι λέει, να χρησιμοποιηθούν μικρή εντάσεω πυρηνικά όπλα. Ε, να σα το πω πολύ απλά, θέτοντα να κάνω μια προσωμείωση. Μα, μακάβριο το θέμα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Έτσι. Δεν πρόκειται να ρίξει, αν ρίξει, αν ρίξει, και χθε κάποιοι δεν πιάστηκαν και το χιούμορ μου ότι, ο πυρηνικό πόλεμο θα ξεκινήσει 29 Φεβρουαρίου του 2023. Σα το λέω πολύ καλά. Σα έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Δύο ρητά. Εδώ έρχονται όσοι θέλουν και μένουν όσοι μπορούν. Και δεύτερον, ξέρω πολύ περισσότερο από όσα λέω και λέω πολύ λιγότερα από όσα πρέπει. Και τρίτον, δεν φταίω εγώ για το τι καταλαβαίνετε εσεί. Εγώ είμαι υπόχρεο για αυτά που λέω εγώ. Και αυτό είπα ότι το πυρηνικό χτύπημα θα ξεκινήσει στι 29 Φεβρουαρίου του 2023, που δεν υπάρχει σαν ημέρα. Δεν είναι δυνατόν να τρώω 15-20 λεπτά στην αρχή τη εκπομπή για να λέω μη πείτε ημερομηνίε και να μετά να πω ημερομηνία. Χλεβάζω την υπόθεση. Είμαι κακό παιδί και συνεχίζω. Είμαι το νούμερο 8. Όλοι με ξέρουν με αυτό. Έτσι. Το τραγούδι λέγεται Φάμπρικα ή Φάμπρικα και το έχει γράψει και αυτό. Ο μεγάλο λογοτέχνη ο Σκούρτη, όπω είχε γράψει, τον μπήκαν στην πόλη. Η προσωμείωση λέει ότι για να φέρουν την Ουκρανία πρώτα γεγονότων, το γεγονότο είναι να ρίξουν πυρηνική βόμβα μικρή ισχύω στο Κίεβο ή στο Λιβύβ. Τα θυμάστε αυτά τα δύο. Γιατί σήμερα έχουμε 2 Οκτωβρίου, έχουν κλείσει ήδη 7 μήνε από τι 24 Φεβρουαρίου, 7 μήνε και πάμε στον 8ο μήνα. Και τα νέα από το μέτωπο και από τι δύο πλευρέ λένε ότι υπάρχει διαρκή ανακατάληψη περιοχών από του Ουκρανούς. Από τη μειχτή κόσμου. Εντάξει. Ωραία. Η μεταφορά των Ισκαντέρ πυράβλων γίνεται φανερά θέλει η ιερόδουλος να κρυφτεί και δεν την αφήνει η χαρά. Εγώ εξετάζω δύο τινά. Πρώτον, ήδη υπάρχουν πυρηνικά στις περιοχές που έχουν κατακτήσει οι Δεύτερον, δεύτερον, και είναι ίσως λίγο πιο σαθρό αυτό το, το σενάριο, αλλά προκαλεί γέλοτα η περίφημη διηπηρωτική πύραυλη που φεύγουν από το, δεν υπάρχει σαν πόλη, το Τσουκαλάκου της Σιβηρίας. Σε κάτι μυστικές εκεί πέρα βάση, που είναι δύο βουνά, ένας χιονάθρωπος, χωρίς καρότο το φάγανε ας πούμε και τα λοιπά Και ξαφνικά υπάρχει ένα σιλό με έναν διοιπηρεωτικό πύραυλο. Ο οποίος από το Τσουκαλάκου θα βγει θα έτσι πάνω στον αέρα και θα κάνει μια πορεία πάνω από όλη τη Ρωσία και θα πάει στην Ευρώπη και θα πάει ακριβώ μπροστά από τη Λισμπόα, τη Λισαβόνα δηλαδή, και θα σκάσει τη θάλασσα. Και θα χτυπήσει το υποβρύχιο Χουτσατσέ, που είναι των κινέζικων δυνάμεων. Λέω ένα παράδειγμα. Εγώ. Χρειάζεται να το μεταφέρει καμιά τριανταριά χιλιόμετρα πιο εδώ για να πάει πιο παραπέρα. Η εμβέλεια που έχουν είναι να φύγουν από το τσουκαλάκου πάνω τη της Σιβηρίας και να κάνουν κύκλο ολόκληρο και να χτυπήσουν, το λένε, τη Βραζιλία, πάμε χάρη. Αν και αν και. Επειδή πάντοτε έχουμε τη, τη λογική ότι ο πλανήτη πάει και έτσι τα λοιπά. Άμα είσαι στο τσουκαλάκο τη Σιβηρία, όπω είναι έτσι τα λοιπά, και θε να χτυπήσει την Αμερική, δεν θα κάνει την πορεία πάνω από την Ευρώπη, πάνω από τον Ατλαντικό και να πα στην Αμερική. Θα κάνει αυτό. Έτσι. Και τον Καραδά αυτό και την Ιαπωνία αυτό. Και θα υπάρχει το περίφημο τραγούδι, νομίζω, Παναμά. μα πει Λοιπόν, άρα αυτά με τρένα που τρέχουν τα κουτιά και είναι Σκαντέρ είναι Los Paparios Grandos, είναι το καινούριο τραγούδι της Ισπανίας που θα το φέρει και στην φετινή Eurovision του 23 αν γίνει, αν δεν έχουμε γίνει ψητό όλοι από Nuclear αλλά αυτό που είναι το θέμα είναι ότι πλέον στην παγκόσμια κοινή γνώμη έχει γίνει πλέον νιανιά ένα θέμα που έκανε πριν από χρόνια τζιζ, δηλαδή Πώς να σου το πω, το 1947 ξεκίνησαν οι Τούρκοι. Θα σα πει δείξουμε, θα σα πει δείξουμε, θα σα πει δείξουμε. Κάναμε αυτή Κάναμε εμεί την. Και από το 1974 και μετά κάναμε. Το 2000 και μετά κάναμε. Ω, ω, ω. Και μετά λέμε. Ε, και τι έγινε. Ε? Το δεχτήκαμε στη ζωή μα. Έτσι ακριβώ λέει ο άλλο. Θα ρίξω πυρηνικά. Και... Παναγία μου! Θα ρίξω πυρηνικά. Και... Παναγία μου! Θα ρίξω πυρηνικά. Και... Ε, θα γλιτώσουμε. Με τα χάπια Ιωδίου. Θα ρίξουν πυρηνικά. Θα έρθουν οι εξωγήινοι, οι Ιουάννων, ο Donald Trump. Θα τα κάνει όλα καλά. Αυτό είναι. Πρώτα ξεκινάνε και τα βάζουν στη μνήμη μέσα, στο λόγο μέσα, πέφτουν οι αντιστάσει οι ηθικές και δεν υπάρχει αντίδραση. Και συνεχίζει ο κόσμο τη μαγική του πορεία. Εν τω μεταξύ, δεν έχει βρεθεί και τεχνολογία που να αποτρέπει τη ραδιενέργεια να πάει προ ένα μέρο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν, α πούμε, ξέρω εγώ, το αντίστοιχο χάρπ και τέτοια πράγματα που λέει και στείνω ένα ηλεκτρονικό τείχος και δεν φεύγει ράδι ενέργεια προς τα δω και σταματάει εδώ. Οπότε αν φύγει κάτι και σκάσει κάπου, ας πούμε Ουκρανία, πέρα από το γεγονός ότι θα φύγει πάλι σε όλη την Ευρώπη τα λοιπά, θα πάει και στη Μόσχα. Θα πάει και στην Αγία Πετροπολίτη. Τώρα από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν είμαι σε θέση του ηγέτη και εγώ θεωρώ ότι ηγέτη είναι κάποιο που συμμετέχει στα κοινά. Απλώ θα Δεν είναι ο βασιλιά που κάθεται κάπου και λέει: Πηγαίνετε, επιτεθείτε και περιμένω εγώ εδώ πέρα μέσα. Το κομμάτι αυτό με τα πυρηνικά ανοίγει τις ορέξεις των Τούρκων. Να σου το πω πολύ απλά, στο μαγικό κόσμο και στο μαγικό μυαλό, <coughs> στο μαγικό μυαλό των Τούρκων θα ήταν μια πολύ ωραία περίπτωση όλη η Ελλάδα και όλη η Κύπρος να είναι μια λίμνη. Στην οποία αυτή η λίμνη να έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα η, η τουρκική δημοκρατία. Και από μόνο της το όνομα αποτελεί γέλιο ε, δημοκρατία έτσι, και τουρκική. Από πού βγαίνει το Τούρξ. Χαζάρι είναι. Από πού βγαίνει το τούρκ Τουρκμενιστάν λένε και Τούρξ. Ποιος είναι ο λαός των Τούρξ. Ο Τομάν μετά του λέγανε. Ο Τομάν πριν από το 1300 δεν υπήρχε. Ο Τμάν πήγε στην, στην Κασταμόνη και ίδρυσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Τομάν. Άρα πριν ποιοι ήταν. Σελτζούκι του ξέραμε. Σελτζούκι. Και πάντοτε όταν ακούω αυτή την έκφραση με το Σελτζούκι τα λοιπά μου θυμίζει Σουτζούκι και πεινάω. Ξέρεις, θέλω να πάω φάω, να φάω κάποιο κάτοικο σαγανάκι με Σουτζούκι και τέτοια πράγματα. Εμείς δεν είμαστε η αγούμπα που ξαφνικά γίναμε πελασγοί, ηλίροι ε, πως το λένε αρχαίοι, δωρεεί, οτιδήποτε άλλο τα λοιπά. Εμείς είμαστε σε αυτό το σημείο Έλληνες και είναι συγκεκριμένο το όνομα και βγαίνει από διάφορες ε, καταστάσεις μια εκ των οποίων σχετίζεται με τους σελείς, τους βρωμοπόδαρους όπως τους αναφέρει ο Όμηρο. Οι ιερεί του Δία, οι οποίοι λέγονταν έτσι επειδή δεν φοράγανε παπούτσια και ερχόντουσαν σε επαφή με τη γη για να δέχονται τι δονήσει τη μητέρα γη, σε λύ, σε λύ, σε Έλληνε και οτιδήποτε άλλο. Και φανταστείτε τώρα από αυτό το μικρό κομμάτι που σα είπα, βγαίνει και κάτι που διαχωρίζει, για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο, διαχωρίζει εμά με όλου του άλλου. Δεν φοράγανε αυτοί επιδεικτικά παπούτσια και γι' αυτό του επωνομάζει βρωμοπόδαρου ιερεί. Έτσι. Ποιο είναι το σημαντικότερο κομμάτι που μαθαίνουμε εδώ πέρα μέσα. Δεν μα νοιάζει αν είναι βρωμοπόδαροι, δεν μα νοιάζει, νοιάζει τι είναι ιερεί. Μα νοιάζει ότι γύρω, γύρω στο 1300, όπου γίνονται αυτέ οι, οι διαδικασίες αυτά στον ελλαδικό χώρο και στο ιερό του Δία στη Δοδόνη φοράνε παπούτσια όσοι πάνε οι ιερείς δεν φοράνε οι άλλη φορά Όταν ξαφνικά βρίσκεται ένα αποτύπωμα παπουτσιού του 400 π.Χ. στη Γαλλία και λένε Να! Να! Το πρώτο παπούτσι στον κόσμο. Η πώς δεν βρέθηκε στην Κροατία. Κάτι περιμένουμε τώρα και στην Κροατία να βρεθεί έτσι. Γιατί συνήθως όλα πλέον είναι ότι βρίσκονται στην Κροατία. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Ότι πώ το λέγανε το, τον. Ε, πώς το λένε τον πύραυλο, πώς το λένε τον πύραυλο οι Ρώσοι. Ισκεντέρ. Ο Ισκεντέρ, Αλέξανδρος δηλαδή. Αυτοί που έχουν όλα σε οφ. Πώς το δηλαδή, λέγονται είναι Ισκανδριόφ, έτσι. Πώς λέγεται ο βασιλιάς της, της Αλβανίας που λέει βασιλιάς των Ελλήνων, βασιλιάς των Ελλήνων, τον στρατιώτη, που είναι μεγάλη ιστορία το στρατιώτη, και των Ελλήνων. Έτσι είναι ο Σκερντέμπεης. Έτσι, ο Γεώργιος Καστριώτης. Καστριώτζιζι. Πώς λέγεσαι, Καστα Χρυσταμονίτζι. Βάζουμε το ένα τζι στο τέλο και τα κάνουμε όλα αλβανικά. Βάζουμε ένα οφτ, τα κάνουμε όλα ρωσικά. Βάζουμε ένα παπαρόφ και τα κάνουμε όλα τουρκικά. Λοιπόν, Σκερντέμπεϊ, Ισκεντέρ, Ισκεντέρ, Σκεντέρ, Αλέξανδρο. Βέβαια, πούστε μου παντού Αλέξανδρο. Αίγυπτο κάτω, Αλεξάνδρεια. Από εδώ, από εκεί. Α, όχι, λέει, ναι, πέρασε και εδώ ένας, ένα, ένα μικρό, λέει, που τον κάναμε Θεό. Επανερχόμαστε όλα αυτά οι διαδικασίε τα πυρηνικά και όλα αυτά για τέτοια πράγματα σκοπό έχουν να φέρουν τον φόβο τον τρόμο ε, η παγκόσμια κοινότητα έμεινε πολύ σε ειρήνη όσοι διαβάζουν την ιστορία από το 1900 ως το 1920 εμείς λίγο αργήσαμε σε αυτό το αιώνα θα δείτε ότι είναι σχεδόν τα ίδια πράγματα και πιστέψτε με ότι οι πόλεμοι πριν από το 1945 ξεκίνησαν με γελίες αιτίες, οι οποίες ταυτόχρονα πήγαν να χρησιμοποιηθούν και από τους Ρώσους. Υπενθυμίζω ότι η είσοδος τη Γερμανία στην Πολωνία έγινε επειδή έγινε μια αντιπαράθεση στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας όπου οι Γερμανοί κατήγγυλαν τους Πολωνούς ότι πήγαν να τους φάνε 10 μέτρα μεταφέροντας έναν πύρο. Με τον ίδιο τρόπο η Ρωσία μπήκε σε πόλεμο με τη Γεωργία για το ίδιο κομμάτι. Μετέφεραν αυτοί πύρους και αντέδρασαν οι γεωργιανοί στρατιώτες και γύρισαν και σου είπαν ότι «Α, λέει, μας επιτίθεστε, άρα θα σας φάμε». Με τον ίδιο τρόπο, το 1923 από ό,τι ήταν, στην, σκοτώθηκαν, σκοτώθηκε ένας Ιταλό στρατηγό από πράκτορες Αλβανού στα σύνορα μεταξύ Ελλάδα και, και Αλβανία, που προσπαθούσαν να φτιάξουν την παραμεθόριο περιοχή που είναι τα σύνορα. Ε, και έτσι οι Ιταλοί κατέκτησαν για 23 μέρε την Κέρκυρα και μα πήραν λεφτά. Με τον ίδιο τρόπο, για παραβίαση συνόρων, είχαμε δύο επεισόδια το 24 και το 27 μεταξύ Ελλάδα και Βουλγαρίας. Άρα. Αυτέ οι περίφημε δηλώσει του παιδιού εδώ πάνω του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν υπάρχουν σύνορα κτλ. είναι αλλά Ούτε ενιαία Ευρώπη υπάρχει, ούτε ενιαία συμμαχία υπάρχει, ούτε τίποτα. Υπάρχει, ζήσε, και άσε του άλλου να πεθάνουν. Στο κομμάτι τώρα αυτό που πλησιάζουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, οι Τούρκοι έχουν πάρει ψηλά το ραμανέ. λέει θα μα βοηθήσει ο... ο, Πούτιν, θα τον παρακαλέσουμε και από εκεί που είσαι από τη Χερσόνα πέταξε και ένα πύραυλο στην Ελλάδα για κάτι τέτοια πράγματα. Αυτά τώρα αυτή τη στιγμή φαντάζω ένα σενάριο το οποίο είναι επίπεδου Star Trek. Μπει μια, μια σκότη και τέτοια πράγματα. Αλλά αρχίζει και γίνεται κοινωνό αυτό στην κοινωνία μέσα ότι θα πρέπει να γίνει έτσι, θα πρέπει να γίνει έτσι, θα πρέπει να γίνει έτσι. Τα αποτρεπτικά μέσα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πέρα από το στρατιωτικό κομμάτι είναι και στο διπλωματικό. Το διπλωματικό δεν δουλεύει με την έννοια ότι ξέρει κάτι θα καλέσουν κάποια στιγμή την Τουρκία κατά θα τις θα σε κάνουμε μετά, αλλά με αποκλήσεις από συγκεκριμένε εμπορικές πράξεις, από αγωγούς και τέτοια πράγματα. Ε, η κορύφωση και το να ζητάει ο Καντήροφ να ρίξουν μικρά πυρηνικά σημαίνει ότι θα πέσουν δύο... Στο σενάριο αυτό, έτσι, στο σενάριο αυτό θα πέσουν δύο πυρηνικέ κεφαλές, μία στο, στο Κίεβο και μία στο Λβιβ. Εδώ πρέπει να δούμε ένα άρθρο το οποίο εμφανίστηκε στην καθημερινή της προ προηγούμενης Παρασκευής, το οποίο το υπογράφει ο προηγούμενος σύμβουλος του NCA, National Security Agency, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο σύμβουλος του προηγούμενου, του πρόεδρου των ΗΠΑ, αποπεμφθής από αυτόν, του Donald Trump, το οποίο έλεγε ποιε είναι οι περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, ποια θα είναι η αντίδραση της Δύσης πέρα από τα. Επειδή είναι πολύ μεγάλο το, το, άρθρο αυτό και το διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή, και πέρα από το α, σενάριο 1α, 1β, 2α, 2β κτλ. που λέει πρέπει θα γίνει, λιγο θα γίνει λίγο συνδυασμό 2α με 2β, μου θυμίζει πώ έφτιαχνε ε, τα φάρμακα ο Βέγκο στι ελληνικέ ταινίε. που λέει να σου βάλω λίγο αυτό, λέει, λίγο γλυκό τέτοια πράγματα. Θέλω να σα πω το εξή. Είναι στιγμές παραφροσύνης. Αν γίνει αυτή τη στιγμή και όχι όπως έγινε το 1945. Αν γίνει αυτή τη στιγμή οτιδήποτε που έχει σχέση με τα πυρηνικά, νομίζω ότι θα είναι ανεξέλεγχτες οι καταστάσεις. Και ούτε η σενάριο 2α, 2β, ούτε τίποτα τέτοιο. Ε, θέλω να σας πω, επειδή έχω, το έχω ψάξει πάρα πολύ αυτό, ότι η αντίδραση της Ρωσίας στης, στη ρήψη βομβών του, στη Χειροσύμα και στο Αγκασάκη, ήταν η αποστολή ενό συγχαρητηρίου τηλεγραφήματο. Ας κατά το τι βγήκε μετά και αλλοιώθηκε μετά Υπουργείο Σκέψη και Υπουργείο Αλήθεια 1984, ότι η Ρωσία εναντιώθηκε και είπε ότι αν ξαναγίνει αυτό θα χρησιμοποιήσουμε κι εμεί, γιατί τότε δεν είχε ατομική βόμβα η Ρωσία. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, όταν κάποιο χρησιμοποιεί το μεγάλο το όπλο, το κανονάκι κτλ., όλοι σκάνε και λένε Α, μπράβο, συγχαρητήρια. Και μετά ψάχνουν να βρουν πώ θα το φτιάξουν κι αυτό. Ε, οπότε αυτή τη στιγμή αν γίνει μια ρήψη απευκταίο όλοι μας θα έχουν πρόβλημα τα λοιπά. Ε, εγώ νομίζω ότι μπαμ δηλαδή θα το θεωρήσουν ότι είναι επίθεση ο άλλος θα είναι ασταμάτητος και είναι άσχημα τα πράγματα αλλά φρονώ ότι οι φύλακες που έχουν τη γνώση και οι φύλακες αυτού του πλανήτη θα το αποτρέψουν αυτό το πράγμα όχι δεν είμαι αίρεση δεν είμαι η θεά Ελένη συνεχίζεται και είστε στα 128 με αυτό το, το άτομο το οποίο χρήζει ψυχολογικής υποστήριξης είναι σαφώς αίρεση και σαφώς είναι του τρελού το οποίο μάλιστα και χρηματίζεται ζητάει κάτι 100 ευρώ ε, όταν θα βρω χρόνο και κέφι Εσεί σε 128 θα αποτελέσετε παρελθόν. Πώ το λέει ο Τάκη ο Τσουκαλά, χωρί να απευθύνεται αυτό σε εσά. Με ανώμαλου δεν μιλάω. λέει ο Τάκης. Λοιπόν, θα πω κάτι ακόμα και θα κλείσει εδώ η εκπομπή. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάθε φορά 5 ώρε, 6 ώρε, 7 ώρε, τα λοιπά. Λοιπόν, που δεν είναι τόσο. Αύριο, 9 η ώρα το βράδυ, θα φύγει η δεύτερη εκπομπή, από το playlist σχέδιο Αρμαγέδων για την καταστροφή της Ελλάδας. Και θα γίνει καθαρά μόνο για μέλη. Αύριο, στις 9 η ώρα το βράδυ. Εντάξει. 11 και 4 το αύριο θα έχουμε καινούργια εκπομπή. Και όπως κανονίζει η εβδομάδα, την Τετάρτη διπλή και συνδρομητική και αυτά. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξή. Εγώ, επειδή με ρωτήσατε πάρα πολύ και επειδή είπα κάτι και Εγώ δεν έχω σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο για να προσκληθώ σε κάποια εκπομπή. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί το γράφουν και αυτό το πράγμα, ότι έπαιρνα εγώ λέει, το χαρδαβέλα και αυτά. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, σα έχω πει το σκηνικό. Πήρε ο. ο Πώ το ο. ο Γιάννη ο Μούτσο πήρε την αρχισυντάκτη του, του περιοδικού Χελένη και τη Μαρία Τηλισάδρου και ζήτησε το τηλέφωνό μου και κάποια στιγμή ήρθαμε σε επικοινωνία αυτά και του είπα ότι εδώ μου κλέβετε θέματα, α πούμε, και μετά με κάλεσε στι εκπομπέ. Ήμουν το κακό σπίτι στον κόλο, έπρεπε να με έχουν εκεί πέρα μέσα για να έχουν και την κεντρική επιτροπή του λαού, του Καρατζαφέρη. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, ε, όχι, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να κάνω κάτι άλλο. Ε, και για να σου το πω πολύ απλά, δεν θέλω. Μου κάνει ζημιά. Δεν θέλω. Α κάνουν όποιο θέλουν, υπάρχουν τόσοι ερευνητέ να πάνε να κάνουν τα λοιπά. Εγώ είμαι ευχαριστημένο με ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν έχω ντραπεί για καμία δουλειά. Δεν έχω ντραπεί για καμία δουλειά. Επειδή υπόθηκε χθε από μένα κάτι για την συνέντευξη που είχα δώσει στο σπίτι ενό εκολαπτώμενου μάγου, ξέρω ε, αυτά. Ναι, θα μπορούσα να την έχω πάνω. Όταν την κατέβασα από το προηγούμενο κανάλι, είχε 57.000 προβολέ. Μια χαρά θα ήταν, θα μπορούσα να τι είχα βάλει και διαφημίσει και να πάρω κανένα 2-3 ευρώ. Εντάξει, όχι. Όπω έτσι και έχω διαλέξει και δεν έχω καμία από τι εκπομπέ που έχω κάνει στο κώδικα μυστηρίου. Όπω έτσι έχω διαλέξει και δεν έχω κανένα από του άγνωστου επισκέπτε τότε που ε, γινόντουσαν παρουσία του ασμένοντο ραδιοφωνικού παραγωγού κ. Καρποδίνη, ο οποίο όπου σταθεί και όπου βρεθεί με βρίζει. Και όπω επίση δεν έχω, καθαρά για τεχνικού λόγου, αλλά και επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια και ήταν πολύ τη επικαιρότητα, καμία με τι εκπομπέ με τον Χρήστο το Snow. Έχω όλε τι εκπομπέ που έχω κάνει στο GRD πρώτο στάδιο. Οι παλαιότερες που ήταν σαν podcast υπάρχουν στο GRD. Μπορείτε να τι βρείτε, αν δεν τι έχουν κατεβάσει, δεν ξέρω τι αυτά τα πράγματα. Εγώ άφησα την παρακαταθήκη μου και από εκεί και πέρα ό,τι έχω είναι εδώ στο Brighton και τέτοια πράγματα. Ε, θα φροντίσω να πάω και πάρα πολλέ από αυτέ τι εκπομπέ στο Brighton για λόγου ασφαλεία. μπάσκετ και φάμε και τέτοια πράγματα. Ε, Κυρίε μου, δεν βιάζω καμία από εσά. Είμαι απολύτω καλυμμένο στο ερωτικό τομέα. Αν αναρωτιέστε κάποιε, προφανώ προσπαθώντα να κάνετε χλεβασμού κτλ. Ε, ε θεωρήστε το ότι, ότι είμαι engaged έτσι, πώς να το πω αλλιώ. Αυτά δεν φοράω βέρε, αυτά τα τέτοια πράγματα λοιπά. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν φοράω κάτι, είμαι ελεύθερο και μπορεί οποιαδήποτε κυρία να μου αποστέλει ε, γυμνέ φωτογραφίε όπω κάνατε αρκετέ χθε που προφανώ είστε καλυμμένε και σταλεμένε από του άλλου τα λοιπά και να μου λέτε είμαι ερωτευμένη μαζί σου και τέτοια πράγματα. Να το κοιτάξετε αυτό. Δύο χαπιαπάκια το πρωί θα πάρετε. Αυτά. δέ τρία που αυξάνουν την πόσο είναι οι βιταμίνε, και το βράδυ λαξατόλ για την δυσκολιότητα. Ε, δεν έχω απειλήσει ποτέ κανέναν. Ναι. Αναφέρομαι σε αυτό το βιογραφικό το οποίο το έχει φτιάξει και θα, θα δώσει λόγο στα δικαστήρια τα Ό,τι φωτογραφίε είναι εκεί πέρα μέσα είναι παραποιημένε. Απλώ θα ξέρετε πολύ καλά ότι μπορώ να σα φτιάξω μόνο με το πρόσωπο, να σα φτιάξω φωτογραφία ότι συμμετέχετε ακόμα και σε τσόντα. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό ο τρόπο γραφή μου και ομιλία μου που λέτε τα λοιπά. Μάλιστα, έχει κάνει και το top 10 από τι ατάκε που λέω τα λοιπά. εννοείται τι ερωτικέ ατάκε τα λοιπά. Και εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι αυτά, ε, ειλικρινά τώρα, έτσι προσπαθείτε να με διαβάλετε εμένα. Νομίζετε ότι έχετε πετύχει κάτι Απλώ θα χαλάτε τη ζαχαρένια σα και δεν έχετε ζωή. Ευτυχώ, ευτυχώς, την ώρα που γυριζόταν αυτό το πράγμα, το μόνο που είδα σαν αντίδραση, σαν αντίδραση ήταν ε, ε, ένα τσιτάτο του κάλβου. Το οποίο λέει, Ξέρω εγώ, όσο περισσότερου εχθρού έχει, τόσο καλύτερο είσαι και τα λοιπά. Ε, ε, πρέπει να είναι. Έτσι, πρέπει να είναι. Δηλαδή δεν το παίρνει το ναρκωτικό ενδοφλέβιο, πρέπει, το παίρνει εισπνεόμενο. Έτσι, αυτά τα λοιπά. Ξέρει αυτό, ξέρει, ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με ένα στιχάκι. Όχι, δεν είναι κλεβαστικό. Το οποίο αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο μυαλό μα κατήχηση. Δεν είναι ούτε θρησκευτικό, ούτε κάτι άλλο. Και είναι εθνικιστικό, αν το πάρεις έτσι όπως το θέλουν και οι, οι καλλιτέχνε. για να κλείσει η εκπομπή από τον δικέφαλο αετό και να ξαναπάει στο δικέφαλο αετό. Ο δικέφαλος αετός, μπράβο σας παιδιά της ΑΕΚ που έχετε για, για έμβλημα το δικέφαλο αετό και του ΠΑΚ που έχετε για έμβλημα το δικέφαλο αετό. Ο Ολυμπιακός έχει το δαφνοστεφανωμένο Ολύμπιο, ας πούμε νεαρό. Ο Παναθηναϊκός έχει το, το τριφύλι, ωραία κανονικά. Μπράβο, τύχη. Είναι στο του εκεί στα στάδιο. Λένε ότι το έχει γράψει ο Δροσίνης. Η Now χωρίς flowers, είπαμε. Έφυπος χωρί, δηλαδή πάνω στο άλογο προχωράς, γενναίες στρατηγέ, στρατηγός. Στρατηγός. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί καπεταναίους τους λέγανε, αλλά αυτός ήταν στρατηγός. Γενναίες στρατηγέ, άνα του αιώνας, μνημονεύουμε τη μνήμη του 200 χρόνια τώρα. Έχει περάσει και τι 7 γενιέ. Τα 175 χρόνια που λέει η Εκκλησία, έτσι, άνω του αιώνα, διδάσκουν του λαού και άλλοι του λαού πώς οι δούλοι, γιατί δούλοι ήμασταν. Μα είχαν κάνει όλα αυτά τα, τα, ευρωπαϊκά κράτη, οι Οθωμανοί και εν μέρη και η τότε Εκκλησία, μα είχαν κάνει δούλου πώ οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Αυτό το τελευταίο πώ οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι πρέπει να το κάνουμε και τώρα. Και τώρα. Γιατί ό,τι αντιπροσώπευε τότε η Βενετία, η, Ευ η Ευρώπη και όλα αυτά και η Οθωμανική Αυτοκρατορία το αντιπροσωπεύουν τώρα αυτή τη στιγμή το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το Κουκουέ το ΜΕΡΑ25, ο Βελόπουλο, ο Κασιδιάρη, η Κωνσταντοπούλου, το Μουλού Κουκουέ, το ΚΟΚΟΕ Μουλού, το κόμμα του Στέφανου Τουχίου και όποιοι άλλοι θα κατέβουν περιμένω και κάποια άλλα κόμματα που στην αρχή με βρίζατε, εμφανιστήκατε και σε κάποιους wannabe ε, του χώρου της αναζήτησης και μετά μου ερχόντουσαν μηνύματα ότι μας πήρε λεφτά και δεν κατέβηκε και δεν κατέβηκε. Εντάξει. Αυτές οι, εκπομπε, ε, αυτές οι εκλογές που θα έρθουν θα είναι βουβέ, όπως έλεγε και ο... Πώ ε, πώς είναι. Αχ, χωρίς το μυαλό μου. Ο Διονύσο Παπαγιανόπουλος. Λοιπόν, οπότε προσέξτε. Έτσι, αυτό πρέπει να γίνει τσιτάτο. Και αυτό να λέτε στα παιδιά. Αυτό ήταν φτιαγμένο μια χαρά. Του κολοκοτρώνει τη ζωή. Δεν την έχετε πάρει χαμπάρι όλοι. Είχε πάει απέναντι στα επιτάνησα και ήταν μια χαρά. Και λεφτά είχε και in the box ήταν. Γιατί για να γίνει αξιωματούχο στο τμήμα τα αυτά που ήταν τότε του στρατού τη Βρετανική Αυτοκρατορία, έπρεπε να σου in the box και ήταν πιο μορφωμένο και από του μορφωμένου. Και έμαθε ότι χρειαζόταν και τα χρησιμοποίησε για την Ελλάδα. Οπότε αφήστε τα μίση και τα έξτρε και, και, τις τι αφήστε τα, τα μίση και αρχίστε οτιδήποτε άλλο και ασχοληθείτε με την Ελλάδα. Αφήστε τα πρόσωπα. Αφήστε τα πρόσωπα. Και κακός και τώρα που έκανα αυτό το πράγμα, αφήστε τα πρόσωπα. Αφήστε. Απλούστατα προσπαθώ να βάλω μια ηρεμία και δεν με αφήνουν. Οπότε μη μου στέλνετε ψεύτικα email και τα τέτοια πράγματα τα λοιπά. Εγώ τα βλέπω, ναι, αλλά πλέον από εκεί και πέρα θα αρχίσω άλλα, άλλο τροπάριο. Και για όσους μπαίνουν στις 3 η ώρα το πρωί, 4 η ώρα το πρωί και βρίζουνε, 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 βρίζουνε. Φιλεράκο εκείνη την ώρα εγώ αλλάζω πλευρό. Από το δεξί πάω στο αριστερό, έτσι. Βάστα, μη, πάω στο κεντρικό και σε γράψω εκεί. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, καλή εβδομάδα. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας, 84 μέρες για τα Χριστουγέννα. Γεια σας.